Το πρώτο φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα το ερχόμενο Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου. Το φεστιβάλ διεξάγεται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Αθηνών και την υπεύθυνή του την κυρία Ιωάννα Πετρίδου, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αρταίων και του Επιμελητηρίου Άρτας. Κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε την υπεύθυνη, την κυρία Ιωάννα Πετρίδου, με την οποία θα συζητήσουμε για την διοργάνωση αυτή τις ερχόμενες μέρες στην πόλη μας. Κυρία Πετρίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εσείς γνωρίζετε από τέτοιου είδους διοργανώσεις. Η πόλη της Άρτας, ωστόσο, φιλοξενεί, όπως είπαμε, το πρώτο φεστιβάλ, ένα διήμερο γεμάτο ταινία από αυτούς που... Έγκλημα. Έτσι, έγκλημα. Το είπατε πολύ σωστά. Που πάρα πολύ αγαπούν να βλέπουν, αλλά αν θέλετε υπάρχει και ένα κοινό το οποίο ακολουθεί και διαβάζει, αναγνωστικό κοινό αυτή τη φορά, που ασχολείται κατά κύριο λόγο μόνο με αστυνομικά μυθιστορήματα ή μόνο, ξέρω εγώ, με ό,τι έχει να κάνει, ταινίες, σύριαλ ή οτιδήποτε έχει να κάνει, με σασπένς, με έγκλημα, με αστυνομική πλοκή περισσότερο. Ναι, είναι γεγονός ότι ζούμε μια εποχή η οποία αυτό το είδος βρίσκεται σε μια τεράστια άνθηση. Δηλαδή, ξεκινώντας περίπου στις αρχές του 2000 με 2005, εδραιώθηκαν κάποιοι συγγραφείς, κάποιες σειρές, ξένοι πάντα, στην Ελλάδα, και ξεκίνησε αυτό το πράγμα που περιγράφεται ως μανία πλέον. Να. Και το οποίο κερδίζει κόσμο συνέχεια, είτε μέσω του βιβλίου, είτε μέσω των σειρών, είτε μέσω των ταινιών. Mm. Το θέμα είναι ότι η νεολαία είναι εκείνη που ασχολείται, αν θέλετε, περισσότερο με αυτά, κάτι που δεν βλέπουμε να συμβαίνει με άλλου είδους λογοτεχνικά, ας πούμε, κείμενα, με άλλου είδους λογοτεχνικά βιβλία. Είναι οι άνθρωποι και, δεν ξέρω, ίσως είναι αυτό που λέμε το suspense, αυτό που πραγματικά προσδιορίζει και το είδος, αλλά πολύ περισσότερο όμως που τους κεντρίζει και το ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι για αυτή τη μερίδα του αναγνωστικού κοινού πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το Netflix και οποιοδήποτε άλλο κανάλι προβάλλει αστυνομικές σειρές ή μυστηρίου, ψυχολογικά θρίλερ. Όλα αυτά είναι κάτω από την ομπρέλα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Mm. Ή crime fiction, του crime movies, crime series, όλα αυτά είναι λίγο πολύ συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό, το ότι έχουν τέτοια επαφή με τις σειρές, τους στρέφει σιγά σιγά μία μικρή μερίδα βέβαια και προς το βιβλίο. Κατά τα άλλα υπάρχει και το πιο έτσι συνειδητοποιημένο κοινό, το οποίο διαβάζει αστυνομική λογοτεχνία, mm. όχι για το suspense, όχι για το μυστήριο, όχι για το έγκλημα, για τις πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις, οι οποίες είναι έκδηλες μέσα στην αστυνομική λογοτεχνία. Και στην ξένη και στην ελληνική βέβαια. Πόσο έχει, αν θέλετε, πόσο έχει σταθεί η ελληνική αστυνομική λογοτεχνία στην παγκόσμια κλίμακα, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάρα πολλοί Έλληνες συγγραφείς που έχουν ασχοληθεί με την αστυνομική λογοτεχνία έχουν διαπρέψει, δηλαδή έχουν διακριθεί τα βιβλία τους, έχουν γίνει ταινίες, εκτός βέβαια, εντάξει. Αν πεις σε κάποιον, αν έχεις δει ταινία του Hitchcock, θα σου πει σίγουρα, ναι. Θεωρώ όμως ότι αντίστοιχα, και αν κάποιος χρησιμοποιήσει το όνομα του Γιάννη Μάρη, θα πει ότι επίσης έχει δει κάποια ταινία του ή έχει διαβάσει κάποιο βιβλίο του αντίστοιχα. Δεν ξέρω τι λένε τα δικά σας στοιχεία. Ναι, φυσικά μια τεράστια μερίδα του κόσμου είτε έχει διαβάσει ένα βιβλίο ή έστω ένα απόσπασμα, γιατί τα βιβλία του Γιάννη Μαρίου επί το πλείστον δημοσιεύτηκαν στην εποχή τους αποσπασματικά. Ναι.
σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής, είτε έχει παρακολουθήσει κάποια ταινία. Γενικά, ο Γιάννης Μαρής, όχι άδικα, θεωρείται ο πατριάρχης στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Έχουν στηριχτεί πάρα πολλοί συγγραφείς πάνω του. Βλέπουμε και θα δούμε ακόμα, σιγά-σιγά τα κανάλια αρχίζουν και τους προσεγγίζουν και κάνουν αστυνομικές σειρές για να ακολουθήσουν και το ρεύμα της εποχής. Ναι. Και προσεγγίζουν τους νέους Έλληνες συγγραφείς που γράφουν αστυνομική λογοτεχνία. Οι οποίοι είναι αρκετοί, ας πούμε, ασχολούνται ή βλέπετε... Πολύ δεν είναι. Έχουμε ευτυχώς τους μεγαλύτερους σε ηλικία συγγραφείς που εμείς έτσι τους θεωρούμε κλασικούς. Όπως ας πούμε τον κύριο Φιλίπ που θα έχουμε καλεσμένο το Σαββατοκύριακο. Ναι. Είναι πάρα πολύ κλασικό στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει γράψει και ένα βιβλίο για την ιστορία της. Mm-hmm. Έχουμε τον κύριο Μάρκαρη, έχουμε τον κύριο Αποστολίδη. Υπάρχουν συγγραφείς που γράφουν πάρα πολλά χρόνια ελληνική αστυνομική λογοτεχνία και διαβάζονται. Mm-hmm. Και έχουμε και τη νέα γενιά, όπου είναι παιδιά. Είναι κυρίως ηλικίες μεταξύ 30 και 45. Mm-hmm. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ γράφουν αστυνομική λογοτεχνία. Και αυτοί βέβαια, επειδή είναι ακριβώς αυτή της γενιάς, κάνουν και κινήσεις προωθητικές, με τα κανάλια, με διαφορετικά μέσα. Ναι, θεωρώ ότι και του κυρίου Μαρή τα έργα έγιναν περισσότερο γνωστά μέσα από την τηλεόραση. Αλλά να ξαναμείνουμε όμως πάλι στο θέμα της λογοτεχνίας και του φεστιβάλ. Γιατί το Σάββατο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Πανούσης, τον οποίον επίσης θεωρώ κορυφαίο στο είδος του, άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δώσει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, και να βάλουμε και άλλη μία παράμετρο. Και οι επαρχιακές πόλεις θέλουν να έχουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Μας αφορά δηλαδή και αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις. Μας αφορούν. Φυσικά. Γι' αυτό και δεν ερχόμαστε να κάνουμε παρουσιάσεις βιβλίων. Έχουμε στήσει μια ομιλία με τρεις εξαιρετικούς ομιλητές, οι οποίοι θα αναπτύξουν ο καθένας κάποιο θέμα. Θεωρώ λοιπόν ότι η ομιλία, η συζήτηση με τον κύριο Πανούση είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο. Έτσι. Είναι αυτή τη στιγμή ο σημαντικότερος καθηγητής εγκληματολογίας στην Ελλάδα. Ακριβώς. Έχει να πει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει ερώτηση που θα του κάνει κάποιος και δεν θα την απαντήσει. Οπότε, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτές οι εκδηλώσεις αφορούν αυστηρά το κοινό της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις μια τέτοια συζήτηση. Γιατί έτσι έχουμε σκοπό να το κάνουμε. Δεν θα αρχίσει κάποιος να μιλάει και δεν θα τελειώνει. Θα γίνει μια συζήτηση, θα απαντηθούν ερωτήσεις. Στο τρέιλερ που θα ακολουθήσει αμέσως μετά την δική μας συζήτηση, θα δούμε ξανά αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Είναι ένα εγχείρημα για την Άρτα και για κάθε επαρχιακή πόλη που ξεκινά να διοργανώνει τέτοιου είδους φεστιβάλ. Θέλετε, υπάρχει βούληση να γίνει θεσμός. Βέβαια, θα μου πείτε, θα εξαρτηθεί από το πώς θα το δουν οι πολίτες, πώς θα το αγκαλιάσουν, πώς θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια. Από την άλλη όμως πλευρά είναι και στο δικό σας χέρι. Θέλω να το πω αυτό, να το δηλώσω δημοσίως. Η συνεργασία που έχουμε τους φορείς της Άρτας, της πόλης σας, και κυρίως με τα παιδιά από τον Αστρολάβο, είναι για μένα ένα υπόδειγμα συνεργασίας. Δεν έχω κανένα λόγο να μην θεωρώ βέβαιο ότι κάθε χρόνο θα κάνουμε και περισσότερα πράγματα και θα προσφέρουμε στον κόσμο της Άρτας καινούρια και καινούριες εμπειρίες. Αυτό. Ένα φεστιβάλ, λοιπόν, που θα εμπλουτίζεται χρόνο με το χρόνο. Και ναι. Έτσι. Θα το παρακολουθούν, θεωρώ,
μέχρι και τώρα όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται του Αστρολάβου είναι επιτυχημένες. Συμμετέχουν βέβαια πάρα πολλοί φορείς. Θα υπάρχει και έκθεση φωτογραφίας, θα είναι και η Φιλαρμονική του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς με ανάλογη μουσική από αστυνομικές ταινίες. Είναι ένα πραγματικό φεστιβάλ όπου ο καθένας μπορεί και να ακούσει και να μοιηθεί και να απολαύσει ταινίες. Ένα διήμερο που τα έχει όλα. Και μην ξεχνάμε τους μικρούς μας φίλους. Ναι. Εκεί το πρωί θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κύριο Φιλίππο από κοντά και τα παιδικά του βιβλία, να παίξουν παιχνίδια, να πάρουν μέρος σε ένα κυνήγι θησαυρού με γρίφους και βέβαια να ανταμυφθούν στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, όμως ο χρόνος του Δελτίου είναι περιορισμένος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Πετρίδου. Σας περιμένουμε στην Άρτα. Καλό βράδυ. Καλώς να σας βρω. Γεια σας, καλό βράδυ. Ιωάννα.